Λοιπόν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, πανταχού, παρών, κατά πάντα πληρών, βασιλεύς των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σχήνωσε με ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης ηλίδος και σώσον αγαθέ ας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε ένας λαός που έχουμε ένα όνομα εκ παραδόσεως Άγιο και Ευλογημένο. Όμως το περιεχόμενο του ονόματος του Τριαδικού Θεού, τους πάρα πολλούς, όχι τους περισσότερους, τους πάρα πολλούς, δεν τους συγκινεί. Και από πού το συμπεραίνουμε αυτό? Από το ότι δεν υπάρχει σε αυτούς τους πάρα πολλούς ούτε και η παραμικρή ενασχόληση να ασχοληθούν, να δουν τι είναι αυτό που παρέλαβαν από τους προπάτορες, ώστε να λέγονται σήμερα χριστιανοί και να είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Το βιβλίο εκείνο που είναι το πρώτο, η Αγία Γραφή, και μάλιστα η Καινή Διαθήκη, που αποκαλύφθηκε από τον Κύριο η διδασκαλία που περιέχεται μέσα, στους περισσότερους είναι βιβλίο σφραγισμένο, όπως λέει η Αποκάλυψη, με 7 σφραγίδες. Δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, ασφάλεια στον άνθρωπο για να μην αμαρτάνει είναι η των γραφών ανάγνωσης. Να μελετάει ο πιστός χριστιανός τις γραφές. Παίρνει μέσα από τη γραφή, όσο και να μην καταλαβαίνει, φως θείο. Ας είναι αγράμματος ο άνθρωπος. Η γραφή, η Αγία Γραφή, επειδή είναι μεστή από το Άγιο Πνεύμα, εκπέμπει Άγιο Πνεύμα και καθαγιάζει την ψυχή. Να αναφέρω ένα παράδειγμα πατερικό από τον Βεργετινό Παρμένο, από ένα μοναχό που έλεγε στον γέροντά του, «Γέροντα, διαβάζω την Αγία Γραφή, αλλά δεν βλέπω αλλαγή στον εαυτό μου. Αυτό που έχει τη δύναμη και πραγματοποιεί η Αγία Γραφή, την αλλαγή του ανθρώπου, τη μεταποίηση από το κακό στο καλό». Και με ένα παραδειγματάκι ο γέροντας, πάρα πολύ απλό, πάρε, του λέγει, 2 δοχεία. Ένα καθαρό και ένα απολάδι.
Άδειασε, του λέω, το λάδι και γύρισα ανάποδα. Έκανε ο υποτακτικός ότι του υπογέροντας. Τι βλέπεις, του λέγει. Του λέει η γέροντα, το ένα είναι καθαρό, το άλλο δεν είναι καθαρό, έχει λάδι. Να πάρεις, του λέει, να το πλύνεις και αυτό και να το τουμπάρεις. Το έπραξε αυτό. Και στη συνέχεια ξαναγύρισα πάλι, του λέει, και να μου πεις τι βλέπεις. Του λέει η γέροντα, και αυτό καθαρίστηκε. Άκουσε, παιδί μου. Η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται την αλλαγή. Μετά από οποιοδήποτε πλήσιμο, πραγματοποιείται σε αυτήν. Μετά από οποιοδήποτε πλήσιμο. Είτε είναι προσευχή που την ξεπλένει, είτε είναι δάκρυα, είτε θεία ευχαριστία, είτε μελέτη της γραφής, η ψυχή καταλαβαίνει. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις, γιατί δεν είναι θέμα νου, ώστε ο νους να καταλαβαίνει την κάθαρση, ότι καθαρίζει η ψυχή. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Οποιαδήποτε αλλαγή και αν ο άνθρωπος επιχειρήσει να πραγματοποιήσει εσωτερική, θα πραγματοποιηθεί, αλλά ο άνθρωπος θα νιώθει ότι είναι ίδιος πάντα. Και αυτό θεία χάρητη για να μην έχει υπεροψία και εγωισμό ο άνθρωπος. Καθαρίζουμε με το καλύτερο καθαρτικό με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Είναι βεβαιωμένο 100%. Και στην προηγούμενη φορά, αλλά και τώρα, έχω χρέος να σας δείξω, να θαυμάσουμε και να αναγνώσουμε. Βλέπετε εσείς από εκεί την εικόνα του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Και εσείς από εδώ ομοίως την εικόνα του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Μία απλή σκέψη γύρω από του Αγίου την προχριστιανική ζωή, εννοώ δηλαδή πριν γνωρίσει τον Χριστό, τη ζωή του ψαρά, τη ζωή του αγραμμάτου, εκείνου που ήταν υποχρεωμένος να σηκώνεται τη νύχτα, να πάει να ψαρεύει, να βγάζει το μεροκάματο για να ζει και αυτός και η οικογένειά του. Τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός. Εκείνους που ο κόσμος τους έχει για πέταμα και σαφώς, λέει ο Απόστολος Παύλος, τους χαρακτήρισε και μέχρι σήμερα τους χαρακτηρίζει μωρά, αυτούς διάλεξε για να ντροπιάσει τους ισχυρούς, τους σοφούς, τους δυνατούς. Τελείωσε. Και μάλιστα λέει τα ασθενή και τα εξουδενημένα. Εκείνα που είναι αδύνατα εντελώς και που είναι και σπρωγμένα, αυτό σημαίνει εξουθενημένα και πεταμένα. Ή να του σοφούς κατεσχύνει. Αυτός λοιπόν, ο απλός, εντελώς απλός, να τον δούμε πώς μας ομιλεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με αυτό το δείχτη που του δώσε ο Κύριος από του νυν, του είπε από τώρα και στο εξής, ανθρώπους εσύ ζωγρών θα ψαρεύεις ανθρώπινες ψυχές. Έχω μπροστά μου λοιπόν την πρώτη επιστολή του, από την οποία θα αναγνώσω όσο μας πάρει ο χρόνος για να δούμε τη σοφία του Αγίου Πνεύματος και να θαυμάσουμε την καρδιά του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Και να μην λέμε ότι δεν μπορούμε,
αλλά τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Ό,τι είναι δυνατό για μας, είναι δυνατό για αυτό. Και το λέω αυτό, γιατί όμοια θα μπορούσε να πει και ο Απόστολος Πέτρος, μπορεί και να το είχε πει πριν κατέβει το Άγιο Πνεύμα, εγώ αγράμματος ψαράς, τι να μπορέσω να κάνω σε έναν κόσμο που είναι εντελώς άθεος. Εντελώς άθεος έναν κόσμο. Δεν γνώριζε καν Θεό. Και εκτός τούτου και μέσω παγίδων και κινδύνων και του θανάτου διέβαιναν οι Απόστολοι. Στέλνει την επιστολή του, την Αγία και Ευλογημένη επιστολή, στους κατοίκους, τους παρεπιδήμους της Διασποράς, του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας. Προφανώς, αυτές οι περιοχές είχαν δεχθεί το κήρυγμά του και είχαν συσταθεί εκκλησίες, τις οποίες και στέλνει την επιστολή. Τους πιστούς των εκκλησιών εκείνων τους χαρακτηρίζει εκλεκτούς, σε ονομάζει όλους εκλεκτούς, εκλεκτής παρεπιδήμης. Και στην αρχή γράφει Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, βάζει το όνομά του και λέγει σας τη στέλνω εγώ ο Πέτρος που είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Στέλνει λοιπόν σε αυτούς τους καλεσμένους από το Θεό, τους καλεσμένους από το Θεό, πιστούς των εκκλησιών της Ασίας και χαρακτηριστικά λέγει ότι είσαστε καλεσμένοι κατά πρόγνωσιν Θεού, κατά πρόγνωση Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός πριν ακόμα δημιουργήσει τον κόσμο στο πρόγραμμα μέσα είχε τη δημιουργία εκείνου και όλου του άλλου κόσμου. Γνώριζε όμως πριν δημιουργήσει τον κόσμο, γνώριζε πριν φτιάξει τον κόσμο ότι αυτοί για τους οποίους κάνουμε λόγο τώρα εμείς, αν θα πάει όπως και πήγε ο Απόστολος Πέτρος να κηρύξει, λόγω καλής διαθέσεως, καλής πάστας ψυχής, θα άκουγαν το κήρυγμά του. Επαναλαμβάνω, πριν γίνει ο κόσμος, γνώριζε ο Θεός, προγνώριζε, ότι λόγω καλής προαιρέσεως, λόγω καλής διαθέσεως. Αυτοί αργότερα με τον Απόστολο Πέτρο θα άκουγαν το κήρυγμα και θα πίστευαν στο κήρυγμα. Όπως ακριβώς και έγινε. Γι' αυτό λέγει κατά πρόγνωση Θεού. Και αυτό και τον έστειλε ο Κύριος εκεί. Εν αγιασμό πνεύματος. Εσείς που σας έχει αγιάσει το Άγιο Πνεύμα. Όλοι οι βαπτισμένοι έχουμε Άγιο Πνεύμα και είμαστε αγιασμένοι. Να πάει τώρα στο μυαλό του απροϊκού ψαρά πριν έρθει Άγιο Πνεύμα ότι το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει τις ψυχές και κάνει εκλεκτούς τους ανθρώπους όπως λέω εδώ μέσα. Γι' αυτό ήταν φύση αδύνατον να περάσει το λογισμό του μια τέτοια ιδέα ότι θα γίνουν άνθρωποι εκλεκτοί από το Άγιο Πνεύμα πριν ο ίδιος γνωρίσει τον Χριστό. Αυτά είναι τα αδύνατα. Και προσθέτει εις υπακοήν και εραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού. Αγιαστήκατε από το Άγιο Πνεύμα εις υπακοήν, για να δείξετε υπακοή
στο θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αγιαστήκατε. Όχι για να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά για να λέτε ναι στο θέλημά Του, για να δείξετε υπακοή. Η οποία υπακοή θα σας οδηγήσει στον ραντισμό του αίματος του Ιησού Χριστού. Εδώ το λέει έτσι, γιατί όταν λαβαίνουμε εμείς το σώμα και το αίμα του Κυρίου, ασφαλώς καθαριζόμαστε. Ασφαλώς γινόμαστε ένα με το σώμα του Κυρίου και ένα με το αίμα του Κυρίου. Πανάγιο είναι το αίμα του και το δικό μας αίμα δέχεται και κυκλοφορεί μαζί με το αίμα του Κυρίου και εξαγιάζεται. Και το σώμα πάλι γίνεται αίμα. Είμαστε, γινόμαστε σύνεμοι, ένα αίμα και σύσσωμοι και ένα σώμα με το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και έτσι ραντιζόμαστε από το αίμα του και εξαγνιζόμαστε. Εις ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού. Το λέει πάρα πολύ ωραία, σαν να κάνει έτσι ο Κύριος να μας ραντίζει και να μας εξαγνίζει. Λέει και ο Δαβίδ, ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Στο 50ο ψαλμό. Λες εσύ, ράντισε με Κύριε και εγώ θα καθαριστώ. Και το μας το επισφραγίζει εδώ ο Άγιος Απόστολος, ότι μας ραντίζει βεβαίως με το αίμα του ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και μας καθαρίζει. Αλλά για κοιτάξτε τι όμορφο που το λέει εδώ πέρα. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσα. Λέει, ας είναι ευλογημένος ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος με το άπειρο έλεος του μας οδήγησε, μας αναγέννησε, γεννηθήκαμε μια φορά τη μάνα μας, μας παρέλαβε η αμαρτία, μας μαύρισε, μπήκαμε στην Αγία Κολυμβήθρα σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, αν δεν γεννηθείς εξ ύδατος και πνεύματος, που είπε στον Νικόδημο, και μας αναγέννησε, μας έκανε λευκούς σαν το περιστέρι. Αυτό λέει εδώ πέρα με μία προϋπόθεση, να βλέπουμε τη ζωντανή ελπίδα. Τη ζωντανή ελπίδα. Ποια είναι αυτή? Αυτή την ελπίδα που μας χαρίζει ο Κύριος με τη δική του Ανάσταση. Ποια? Ναι Κύριε, σε περιμένουμε να έρθεις, να αναστήσεις τον κόσμο, να αναστηθούμε και εμείς όπως αναστήθησες και εσύ με τη δύναμη του Πατέρα σου. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτό λέω. Εις ελπίδα ζώσα ζωντανή διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Αυτή η ελπίδα πηγάζει από την Ανάσταση του Κυρίου που έγινε νεκρός και αναστήθηκε με τη δύναμη του Πατέρα του. Λοιπόν, όπως αναστήσε αυτόν, θα αναστήσει και εμάς, εάν έχουμε φύγει εκ του κόσμου και τα σώματα μας είναι νεκρά, εάν ζούμε θα μας αλλάξει εν ρηπεί οφθαλμού. Και προσθέτει, εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, τετινημένη εν ουραγής. Ο αγράμματος ψαράς. Μα αυτή η ελπίδα, ξέρετε, λέει, ποια είναι, μας το λέει σε όλο μας. Ακούστε τι είναι. Είναι η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, που είναι άθαρτη, αμίαντη, αμάραντη. Δεν μαραίνεται. Τετηρημένη εν ουρανής εις ημάς, που τη φυλάει στα ουράνια για μας. Τη φυλάει αυτή η κληρονομία. Για σκεφτείτε. Λέει, μ' άφησε ο πατέρας μου και εμάς μας άφησε ο πατέρας μας κληρονομιά, γιατί για τον πατέρα είναι εδώ. Αυτός τη φυλάει και μας την έχει
κάνει σίγουρη με το θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού και με την Ανάστασή Του. Και να το δούμε εδώ πέρα. Τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους, διαπίστεως η σωτηρία είναι τίμην, αποκαλυφθήν εν καιρό εσχάτων. Εμείς, μας τη φυλάει λέει την πληρωμιά αυτή, αλλά βέβαια με δύναμη Θεού μας φρουρεί, έχουμε φρούριο γύρω γύρω και μας φυλάει η δύναμη λέει του Θεού. Πώς? Με την πίστη που εμείς διαθέτουμε. Όπως καταλαβαίνει κανείς, όσο δύναται κανείς, όσο ασχολείται κανείς, νιώθει και τη δύναμη της πίστεως και νιώθει αυτό το φρούριο που στέκει μπροστά του, που λέγεται πίστης, στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, ότι τον οδηγεί αυτή σίγουρα στο λιμάνι εκείνο που φυλάει ο Κύριος, την αμάραντη, αμίαντη και αιώνια βασιλεία του Πατέρα. Και λέει, είναι έτοιμη, έτοιμη αυτή η βασιλεία του Θεού, είναι έτοιμη αποκαλυφθήνε. Να κάνει έτσι, να μας αποκαλυφθεί, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Πότε θα μας αποκαλυφθεί, καθαρά, όταν θα έρθει ο Κύριος, εν καιρό εσχάτω λέει. Καιρό εσχάτω. Την τελευταία ημέρα, τη μεγάλη της δευτέρας παρουσίας του. Και προσθέτει, ενώ αγαλιάστε, για αυτή λοιπόν τη μεγάλη κληρονομιά, σας βλέπω ότι έχετε χαρά. Αγαλίαση έχετε. Και τώρα που ζείτε εδώ στη γη, βλέπω ότι έχετε χαρά. Έτσι λέει. Παρόλο ότι δοκιμάζεστε, λέει στη συνέχεια, παρότι περνάτε από καμίνι, μην ξεχνάτε ότι την εποχή εκείνη, η διάδοση του Ευαγγελίου γινόταν με μαρτύρια και όχι με την γραβάτα, όπως θέλει. Με μαρτύρια, βασανιστήρια, αυτά τα έχουμε ακούσει αρκετές φορές, που δεν τα χωράει ο λογισμός του ανθρώπου. Και γι' αυτό γράφει, γι' αυτό το, την έκταση των μαρτυρίων σε χρόνο και σε πλήθος μαρτυρίων που δεν τα τεγνά, δεν τα εφευρίσκει εύκολα ο νους του ανθρώπου και όμως εφευρέθησαν, αυτά τα πολλά μαρτύρια, λέγει, τα χαρακτηρίζει ότι είναι πολύ μικρά. Τα αντιπαραβάλλει και τα συγκρίνει με κάποιο πέλαγος χρόνο που δεν έχει τέλος και που λέγεται αιωνιότητα. Βάζει δίπλα την αιωνιότητα, τη βασιλεία του Θεού, μας περιμένει όλους και λέει, βάλτε δίπλα, τι είναι αυτά βασανιστήρια μπροστά στην αιωνιότητα. Ο λίγων, λέει εδώ, ο λίγων άρθει. Μόλις λίγα είναι μικρά τα βασανιστήρια αυτά μπροστά στην δόξα που περιμένει τον καθένα από τους χριστιανούς. Βασανιστήρια λέει και τα ονομάζει δοκιμαστήρια, τα ονομάζει δοκίμιο. Δοκίμιο είναι η δοκιμασία. Περνάω δοκιμασίες μέσα στην ευαγγελική γλώσσα, ονομάζεται δοκίμιο. Γιατί λέει, βάζουμε λέει από τη μια μεριά λέει το χρυσάφι στη φωτιά για να δούμε πόσο καθαρό είναι, και απ' την άλλη ο Κύριος από ψηλά επιτρέπει τα δοκιμαστήρια για να καθαρίσει η ψυχή, να γίνει ολοκάθαρη, να την πάρει στα χέρια του μετά από τη δοκιμασία, όπως δοκιμάστηκε και αυτός σαν άνθρωπος, για να κατοικήσει στη βασιλεία της Αγίας Τριάδος, βασιλεία του Θεού. Βέβαια, εδώ αυτά που γράφει ο Άγιος Απόστολος, τα γράφει από τη δική του ζωή, έτσι τα έζησε. Δεν τα έζησε αλλιώς ο ψαράς, όπως τα γράφει έτσι και ήσαν και έτσι και είναι όπως τα ζει στον ουρανό τώρα επάνω. Εμείς έχουμε χρέος, ιερό χρέος, επειδή είμαστε τυφλοί,
πάμε να τα πλησιάσουμε με τούτο το πράγμα εδώ. Που δεν πλησιάζονται έτσι. Πλησιάζονται με κόπο, με υδρότα, και όποιος διάβαζε σήμερα τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, που διάβαζε σήμερα, θα είδε εκεί μέσα τι έκανε ο Άγιος για να αγιάσει. Ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε μόνος του, για να φτάσει στη μεσιά του Θεού. Τώρα είπες εσύ προηγουμένως, ναι, θα του κόψει και το ψημείο, του κάνει και το άλλο και το άλλο, για να έτσι το θέλουμε βασία του Θεού εμείς. Όπως είπε ο πατήρ Επιφάνιος, θέλουμε έτοιμοι, πάρτε με, χωρίς καθόλου να υδρώσουμε. Ναι, αλλά η Γραφή λέει ότι αν δεν περισσέψει δικαιοσύνη μόνο των γραμματών και παρεσέων, μην περιμένει τη βασιλιά των δρόμων. Λοιπόν, θέλω να τα πείτε στο τέλος, να μπορούμε να ολοκληρώσουμε λιγάκι για να μην κοπεί. Να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι τόσο μεγαλείο αυτή, θέλω να πιστέψετε, τη διαβάζω από πέρσι. Το ένα κομμάτι αυτό, το που διαβάζω τώρα, από πέρσι. Μετά την προηγούμενη προσευχή, γιατί είναι τόσο γλύκα η προσευχή, και μετά έχετε εκείνο. Και σου γεμίζει την ψυχή γλύκα. Και περνάει η μέρα όμορφα. Λοιπόν, την έχω διαβάσει από πέρσι, τη διαβάζω μέχρι τώρα. Και λέω, άντε σταματήσω, λέω, να πάω και λίγο παρακάτω. Και δεν έχω πάει παρακάτω. Λοιπόν, είναι λοιπόν, γράφει εδώ, οι δοκιμασίες στη ζωή πολύ πιο πολύτιμη από χρυσάφι που περνάει από τη φωτιά για να καθαριστεί. Και σας τα γράφω αυτά. Γιατί η δοκιμασία που τυχόν θα υποστείτε στη ζωή, ακολουθείτε την περιμένη δοκιμασία, έπαινος και τιμή και δόξα. Έπαινος και τιμή και δόξα. Εννοείται από ποιον είναι ο έπαινος και η τιμή και η δόξα. Ένα αποκαλύψει Ιησού Χριστού, όταν μας αποκαλυφθεί ο Κύριος μας με όλη τη δόξα Του. Και να μας πει, δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, αμήν Παναγία μου, δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Εδώ ο Άγιος Απόστολος λέει αυτή τη βασιλεία που θα μας την αποκαλύψει ο Χριστός, που βέβαια είναι δική για μας κληρονομιά, βλέπω ότι σας ανήκει, γιατί εσείς αυτόν τον Χριστόν, αν και δεν τον είδατε, δεν τον είδαμε με τα μάτια τους, τον κήρυξαν οι Απόστολοι και τον μάθανε ποιος είναι ο Κύριος. Αν και δεν τον είδατε, τον αγαπάτε. Εδώ είναι το κλειδί, η αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον ερωτευόσαστε, μπορούμε να πούμε, έχετε πληγωθεί από την αγάπη Του, διψάτε να πάτε να ακούσετε τα λόγια Του, πονάτε γι' Αυτόν, αφού δοκιμαζόσαστε. Τον αγαπάτε λοιπόν, αν και δεν τον είδατε. Και εις τον οποίο λέει, πιστεύετε, μη ορώντες, χωρίς να τον βλέπετε. Βέβαια, πίστη δεν σημαίνει το βλέπω, πίστη σημαίνει ότι ελπίζω σε αυτό που θα δω, που θα αποκαλυφθεί. Θα το δω στο μέλλον, τώρα το πιστεύω ότι θα το δω. Και σας περιμένει, λέει, η αγαλίαση και χαρά ανεκλάλητη, δοξασμένη από το Θεό τον ίδιο. Με άλλα λόγια, εδώ ο Άγιος Απόστολος τους μιλάει για το κοινό πόθο που έχουμε όλοι μας. Όλοι μας έχουμε κοινό πόθο. Και αλίμονο να μην προσβλέπουμε προς τα εκεί. Δηλαδή τι, σωτηρία της ψυχής μας. Τόσες γενναίες φύγανε, δεν μας μιλάνε, δεν μας λένε, προσέχτε, το ζωή τελειώνει γρήγορα, κοιτάξτε ψηλά στη Βασιλεία του Θεού. Το λέει εδώ. Εάν εσείς, λέει, έχετε μια τέτοια νοοτροπία
τέτοια πίστη, τέτοια αγάπη στον Χριστό, θα βρείτε, το λέει εδώ, θα κομίσετε, θα φτάσετε στο τελικό σκοπό που είναι η σωτηρία σας, διαμέσου της πίστεως. Θα φτάσετε στο τελικό σκοπό που είναι η σωτηρία της ψυχής σας. Και εδώ και κάτω λίγη περισσότερη προσοχή να δούμε πώς αντιμετώπισαν οι προφήτες το θέμα αποκάλυψη Ιησού Χριστού στους χριστιανούς της δασκαλίας του, της βασιλείας του, και τι έκαναν αυτοί οι προφήτες. Λέγει για τη σωτηρία που οπωσδήποτε θα κληρονομήσετε στη βασιλεία του Θεού, γιατί αγαπά τον Χριστό, εξεζήτησαν και εξερεύνησαν. Το εξεζήτησαν σημαίνει ζήτησαν με το μεγαλύτερο πόθο, με λαχταριστό πόθο, και ερεύνησαν για να δουν οι προφήτες. Για αυτή τη σωτηρία που σας μιλάω εγώ, λέει τώρα ο Απόστολος του Κυρίου, ο απεσταλμένος, ζήτησαν με λαχτάρα μεγάλη για να μάθουν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Και έκαναν έρευνα λεπτομερή και στην Περαιτέτυπη. Και στην Περαιτέτυπη, προσέξτε λίγο παρακάτω. Ζήτησαν οι προφήτες, λέει, για να μάθουν για αυτή τη χάρη που θα δινότανε αργότερα, αφού οι προφήτες ζήτησαν να μάθουν, λέει, για τη σωτηρία σας, που σημαίνει χάρη του Θεού, που θα την παίρνατε εσείς αργότερα, αυτή τη χάρη. Και λέγει τώρα, τι ήθελαν να μάθουν δηλαδή. Ερευνώντες εις τίνα, κάναν έρευνα για να δουν σε ποιο χρόνο, ποια χρονολογία, δεν το ξέρανε, ή ποιον καιρόν, ή σε κάτω ποιες περιστάσεις, το πνεύμα του Θεού φανέρωνε εκ των προτέρων στους προφήτες αυτά που θα γίνουν. Οι προφήτες λοιπόν ζητούσαν να μάθουν σε ποιο χρόνο και κάτω από ποιες περιστάσεις θα πραγματοποιούν το, θα γίνονταν όλα εκείνα που τους είχε φωτίσει το Άγιο Πνεύμα, ότι θα γίνουν. Δεν ξέρω όμως πότε και τις συνθήκες που θα γίνονταν. Λέγανε θα έρθει ο Μεσσίας, αλλά πότε, κατά ποιες συνθήκες. Ποια είναι η Παναγία που η Παρθένος που ο Ισαΐας προφητεύει ότι θα γεννήσει στον Χριστό. Τις συνθήκες. Και μάλιστα συγκεκριμένα μιλάγανε οι προφήτες και για τα παθήματα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα που ακολούθησε μετά τα παθήματα. Αυτό το περιεχόμενο της σωτηρίας που αναφέραμε τώρα αποκαλύφθηκε στους προφήτες όχι για να εξυπηρετήσει και διακονήσει τους προφήτες, όχι για προσωπική τους ωφέλεια θα λέγαμε σήμερα, αλλά για να διακονήσουν οι προφήτες εμάς με το κήρυγμα εκείνο, λέει. Όλα όσα έγιναν, έγιναν για μας. Και το λέει εδώ, στους προφήτες αυτούς αποκαλύφθηκε από τον Θεό ότι όχι για τον εαυτό τους, αλλά για μας έγιναν αυτοί οι διάκονοι και όργανα του Θεού, για να προαναγγείλουν αυτά που σας κηρύξαμε εμείς οι Απόστολοι τώρα. Μεγάλη δουλειά αυτή. Και τελειώνει εδώ στο κομματάκι. Και οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν, λέει. Και οι άγγελοι του ουρανού θέλουν να σκύψουν, να δουν το μεγαλείο εκείνο που αποκαλύπτει τους προφήτες.
και δεν μπορούν. Η μεγάλη δουλειά δηλαδή σε εμάς έφανε αυτό το μήνυμα. Σε εμάς αποκαλύφθηκε, στους προφήτες, στους αγγέλους όχι. Και αφού λέει επιθυμούσι παρακύψε, και το διαβάζω εξής να δείτε. Ώστε επιθυμούν και οι άγγελοι να εμβαθύνουν σε αυτά, σε αυτά τα μυστήρια μέσα. Επιθυμούν να εμβαθύνουν. Που σημαίνει ότι δεν εμβαθύνουν οι άγγελοι. Γιατί η σωτηρία που από τον Χριστό δόθηκε, δόθηκε σε εμάς. Σε εμάς αποκαλύφθηκε. Έχουμε δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θησαυρό, ουράνιο, ενοστρακίνης σκεύεση. Έχουμε θησαυρό που ο Θεός τοποθέτησε μέσα στο ανθρώπινο σώμα, στα οστράκινα σκεύη, στο ανθρώπινο μέσα που είναι η ψυχή μας, που είναι η καρδιά μας, όλος ο θησαυρός είναι περασμένος μέσα. Και μετά σου λέει ο άλλος, τα ξέρω όλα. Είναι φρίκι δηλαδή να ακούς τον άνθρωπο, τα ξέρω, μα τι ξέρεις βρε άνθρωπε, εδώ άγγελοι του Θεού σκύβουν για να δουν το μυστήριο της σωτηρίας μας και επιθυμούν να το δούνε. Έτσι λέει το αυτό διαβάζω. Α, επιθυμούσι άγγελοι παρακύψε. Επιθυμούν και άγγελοι να σκύψουν να δουν το μυστήριο της σωτηρίας μας. Οι προφήτες πήραν το μήνυμα, το έλαβαν από τον ίδιο τον Κύριο το μήνυμα, δεν διακόνησε το μήνυμα τους προφήτας, δεν προσφέρθηκε για τους προφήτες. Αυτοί έγιναν διάκονοι να μεταφερθεί σε εμάς. Και εμείς δίνουμε μια κλωτσά στο μήνυμα και λέμε δεν θέλω να σε διαβάσω, δεν θέλω να σε δω, μου μιλάς για το καλό μου, μου μιλάς για το πράγμα, εγώ θέλω να ζω τη ζωή μου. Μια σύνοψη για να δούμε και το πώς κλείνει. Εδώ ο Άγιος Απόστολος, ο πλήρης Πνεύματος Αγίου, πλήρης Πνεύματος Αγίου, δέχεται την Αποκάλυψη, τη μεταφέρει στην Ασία και τώρα μέσω της Γραφής και σε εμάς. Και μας λέει ότι έχουμε κληρονομήσει την πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου. Αυτή μας βεβαιώνει ότι και εμείς θα αναστηθούμε, γιατί ο Πατέρας μας Θεός ανέστησε τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, μετά από παθήματα και τον δόξασε. Όμοια περιμένει και μας δόξα σαν εκείνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άλλωστε είμαστε αδέρφια. Και για να μας οδηγήσει λέει στη Βασιλεία Του, μας οδηγήσει στη Βασιλεία Του, μας κάνει λέει με το ίδιο αίμα που είχε εκείνος και ενώνεται και γίνεται ένα με το σώμα το δικό μας. Όμεμους και σύνεμους μας ραντίζει με το αίμα Του και μας δίνει το σώμα Του. Ώστε να ρέει το ίδιο αίμα και να έχουμε το ίδιο σώμα. Αγιασμένο από το δικό Του σώμα. Όμως, δοξάστηκε ο Χριστός, αφού σταυρώθηκε. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Χριστός έλεγε το σταυρό Του, δόξα μου. Άμα διαβάσετε τη γραφή και δείτε τη δόξα μου, το σταυρό εννοεί. Πρέπει λέει πρώτα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, έλεγε πριν από τα πάθη Του, να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και μετά να έρθει ο Πνεύμα, μετά να πάρετε την πλήρη αποκάλυψη. Και σήκωσε το σταυρό Του, τη δόξα Του, πάνω στο σταυρό λοιπόν καρφώθηκε, δοκιμάστηκε, νεκρώθηκε. Και μετά ακολούθησε η δόξα Του, η Ανάστασή Του. Ο δρόμος είναι αυτός που ακούσαμε. Και λέει ο αδερφόδερος, άκουγος πάλι παρακάτω, ότι άφησε ο Χριστός τις πατημασιές, τα γνάρια Του. Και σε αυτά εκείνο λέει θα περπατήσουμε.
για να αγκαλιάσουμε τη δόξα του. Χωρίς εκείνα τα γαλάρια δεν φτάνει στη δόξα. Και λέει ο Παΐσιος, εκεί βέβαια στηρίζεται, εκεί μας το ζούσε, ότι ο παράδεισος θα γεμίσει από τους καρκινοπαθείς. Όσοι με το έχεις ακούσει πάνω γιατί, που το λέει ο Παΐσιος. Το έχω ακούσει και ναι. Για τον ίδιο έτσι, ναι. Από το στόμα του, ναι, έχω ακούσει. Ναι, και εγώ κάπου το έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν το έχω ακούσει εγώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζω για το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι είναι γραμμένο και σε ένα τα βιβλία του. Ναι, είναι μας. Έβγαλαν οι ναι. Θέρων, δηλαδή. Γιατί αυτοί μαρτυρούν οι καρκινοπαθείς. Και μετά το μαρτύριο ακολουθεί δόξα. Αφού λοιπόν μας περιμένει μια δόξα που θέλουν και οι άγγελοι να τη γνωρίσουν, στη σωτηρία που μας χαρίζει ο Κύριος, παραγγέλνει τώρα ο Απόστολος Πέτρος. Το πίσω. Κάποιο πρόβλημα με σπίτι, αλλά κάτσε να το. Έλα παιδί μου. Πάω πώς με τα πράγματα. Καλά θα πάρει. Καλά θα πάρει, καλά θα πάρει. Μην ανησυχείτε. Να πάτε με συγχωρείς πάρα πολύ που δεν μπόρεσα να είμαι σπίτι, γιατί έχω εδώ την ομιλία. Αλλά στο μυαλό που σας είχα, έτσι. Και θα σας έχει. Θα σας έχει το μυαλό μου σήμερα. Έτσι, όλοι μου, άντε, Παναγία, μαζί σας το βάλω. Γεια. Συγχωρέστε με. Κάποια αλλαγή ήταν, λοιπόν. Μας παραγγέλνει λοιπόν να νύφουμε, να νύφουμε, να είμαστε προσεκτικοί εντελώς. Προσεκτικοί εντελώς. Νύφω σημαίνει είμαι προσεκτικός. Και ανάλογος προσέχει τα επίγεια, τι πρέπει να κάνει για εκείνη η Βασιλεία του Θεού που μας περιμένει. Τέλος πάντων, δεν τη φτάνει το μυαλό μας, πάση περιπτώσει. Και λέει, τελείως ελπίσατε. Να έχετε εντελώς τέλεια ελπίδα γύρω από το σωτηρία και τη Βασιλεία του Θεού που σας περιμένει. Και συνεχίζει, για να το τελειώσω λίγο εδώ. Ως τέκνα υπακοής, σαν παιδιά υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν αγνία ημών επιθυμίες. Απλά, μη λέτε ναι στις επιθυμίες εκείνες που είχατε πριν βαπτιστείτε και με τις οποίες ζούσατε τη ζωή σας, τις κοσμικές επιθυμίες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, καβαλού. Οι κοσμικές επιθυμίες για τον κόσμο. Κάπου λέει, πολύ ωραία η χαιρετισμή, λέει, ξένων τόκων ειδώντας ξενοθόμεν του κόσμου, πιο απλά, λέει, εμείς γνωρίσαμε μια παράξενη γέννηση. Και αυτή η γέννηση είναι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για να την καταλάβουμε, πρέπει ξενοθόμεν του κόσμου, να βγούμε έξω από τον κόσμο. Και δεν εννοεί να πάμε να γίνουμε μοναχοί και ασκητές. Τούτο εδώ και τούτο εδώ να λειτουργεί με τον ουρανό. Και να ζούμε στη γη επάνω. Να βγούμε από τον κακό εαυτό μας, να φύγει από πάνω μας, να μπει μέσα η Βασιλεία του Θεού, να μας λαβήσει με το αίμα του ο Κύριος, να μας αξαγιάσει, να μας αγνήσει και τότε εμείς δεν θα ζούμε στην άγνοια όπως λέει εδώ μέσα με τις επιθυμίες τις κοσμικές. Αυτοί που έχουν κοσμικές επιθυμίες έχουν άγνοια Θεού. Άγνοια Θεού! Τελείωσε. Και λέει, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιο, αλλά σύμφωνα με εκείνον που μας κάλεσε και είναι Άγιος, και εμείς οι ίδιοι σε κάθε μας συναναστροφή να γίνουμε Άγιοι. Σε κάθε μας συναναστροφή και συμπεριφορά να είμαστε Άγιοι. Κάπου λέει ο Αγιος Παύλος, και ο λόγος ημών χάρη τι αλατιμένος, να είναι αλατιμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί έχει γραφτεί, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Να γίνετε Άγιοι, λέει ο Πατέρας μας Θεός, γιατί και εγώ είμαι Άγιος. Και ή Πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολείπως κρίνοντα και αν φωνάζετε Πατέρα εκείνο που κρίνει χωρίς να έχει προσωπολειψία, να βλέπει δικός μας ή και ξένος ο άλλος, μεγάλος ή μικρός ο άλλος, κάνει στην πάντα, δεν έχει τέτοια πράγματα ο Κύριος, έχει
αδέκαστο, δίκαιο το μάτι του, κρίνει δίκαια, αφού λοιπόν έχετε πατέρα αυτόν που κρίνει δίκαια και θα κρίνει το καθενός το έργο, λέει, κατά το εκάστου έργο, και δίνει την παραγγελία τώρα. Ωραίο, μεγαλείο εδώ. Εν φόβο το της παροικίας ημών χρόνων αναστράφεται. Με φόβο Θεού τον της παροικίας χρόνων. Ξέρετε, πώς το λέμε εμείς αλλιώς, είμαστε περαστικά πουλιά από τον κόσμο αυτό. Αυτό είναι της παροικίας ο χρόνος. Λέει το χρόνο της παροικίας, το χρόνο που περνάτε σαν τα πουλάκια από τη ζωή, εν φόβο Θεού να το περάσετε. Εν φόβο το της παροικίας χρόνων, με φόβο Θεού. Και δεν θα μας αφήσει. Μπορεί να έχουμε αδυναμίωση, μπορεί να έχουμε δεν ξέρω τι μιζέριες, αγκάθια το αντάλλο κλπ. Να έχουμε φόβο Θεού και ο Θεός δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει. Δεν είναι δυνατόν. Εκείνο που λέμε εμείς τώρα δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε, δεν ξέρω τι. Με μιλεί η προαίρεση ο Κύριος θα έρθει και πει: έλα εδώ, σε παίρνω εγώ τώρα, έλα μαζί μου. Θα το κάνει το δώρο εκείνο. Γι' αυτό και είναι στον κόσμο. Δεν γίνεται αλλιώς. Οι δότες, γνωρίζοντας, και το λέει πολύ καθαρά τώρα, ότι ουφθαρτής, δε, όχι με θαρτά, με ασήμι ή χρυσάφι μας λύτρωσε ο Κύριος. Δεν έδωσε λύτρα τέτοιου είδους ασήμι ή χρυσάφι, αλλά τι, λέει, δεν μας λύτρωσε, λέει, από τη μάταια αναστροφή την πατροπαράδοτη. Εδώ τους μιλάει, τους λέει, είσαστε ειδωλάτρες, δεν ήρθε και σας αγόρασε τα είδωλα με χρυσάφι και με ασήμι και με ασήμι. Όχι, όχι, αλλά τι. Αλλά το αίματι, το τιμίο. Αλλά με το τίμιο αίματι. Ως αμνού, αμό μου και ασπίρου Ιησού Χριστού. Παναγία μου Χριστέ μου, κοιτάξτε τι λέξεις έχει. Αμνού, αργή. Αμωμό, που δεν έχει ούτε ένα κομματάκι το ανάγκη εκείνο. Αυτό σημαίνει άμωμο. Και ασπίλου που δεν έχει ούτε μία σπηλάδα ούτε ένα λεκέ και από αυτό το αργή είναι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου λέμε να τα έχουμε στο μυαλό μας στην εκκλησία μας μέσα που τα έχουμε και προσέξτε να δείτε τι λέει εδώ το σταυρό μου κάνω που το διαβάζω ο ψαράς, τι λέει εδώ πέρα προεγνωσμένου, λέει για τον Κύριό μας ο Χριστό ότι ήταν προεγνωσμένος, δηλαδή προαποφασισμένος, προτού γίνει ο κόσμος, τι να κάνει. Φανερωθέντος δεν πεσκά τον χρόνο. Ότι θα ερχόταν στον κόσμο να αποκαλυφθεί, αυτό το είχε προαποφασίσει ο Κύριος πριν γίνει ο κόσμος. Αυτό το αρνάκι, το άσπυλο, το άμωμο, το αγνό κλπ. Που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου, το είχε προαποφασίσει ο Κύριος, ο πατέρας δηλαδή. Για να κάνει τι, για να αναστήσει ο Παστανάτης εκείνον και όλους εκείνους που πιστεύουν σε αυτόν. Μας περιμένει. Γι' αυτό και παραδίνει την παραγγελία και τελειώνουμε. Τας ψυχάς ημών γνικότες να εξαγνίζετε τις ψυχές σας εν τη υπακοή της αληθείας. Με το να μελετάτε την αλήθεια που είναι ο Χριστός και με τη δύναμη της αλήθειας του Ιησού Χριστού και της χαριάς του, εξαγνίζετε τις ψυχές σας. Δια Πνεύματος Αγίου, και να έχετε λέει μεταξύ σας φίλα αδελφία, να αγαπάει ένας τον άλλον, και να είναι ανυπόκριτη, να μην κρύβει τίποτα πονηρό μέσα η αγάπη αυτή, μέσα από καθαρή καρδιά να βγαίνουν όλα αυτά τα αισθήματά σας. Αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς. Να αγαπήσετε ο ένας τον άλλον εκτενώς. Τώρα όσο για την αγάπη είναι άθλημα ισόβιο. Άμα φτάσουμε να αγαπάμε τον άνθρωπό μας σαν τον εαυτό μας που είναι δώρο Θεού, τότε είμαστε στον παράδεισο από αυτή τη ζωή. Όποιος αγαπάει τόσο όσο λέει αγάπη, είναι μέσα στον παράδεισο από αυτή τη ζωή. Να μην λέει ο αυτός δεν είναι ξένος και εγώ είμαι ο εαυτός μου που το περιπτύαμε ή αυτός είναι δικός μου άνθρωπος, όλοι είναι δικοί μας άνθρωποι. Εδώ δίδυμα ποιος Άγιος της Εκκλησίας, ακόμα και το διάβολο προσευχόταν να μην προσωθεί. Έχει παραδείγματα εκκλησία μας τέτοια που λέει, ο Μωυσής είπε, να μπουν τα αδέρφια μου στην γη της Απαγγελιάς, να μην πω εγώ μέσα. Και όπως τον Παύλο λέει, και εγώ να μείνω έξω στον παράδεισο να μπουν οι άλλοι μέσα.
να μας αξιώσει, να νιώσουμε την αγάπη, θα νιώσουμε άλλη χαρά στη ζωή μας. Είναι η άλλη χαρά που λέει ο Κύριος. Εγώ σας δίνω την ειρήνη μου και τη χαρά μου, και είναι αυτή της αγάπης. Γιατί ο ίδιος αγάπη είναι. Και μας χτυπά και το κουδούνι στο τέλος του κεφαλαίου και λέει, ας το προσέξουμε λίγο και τελειώνω. Το κουδουνάκι, ταν, το κάνει ο Κύριος μας, λέει. Ο Κύριος μας βέβαια, αφού το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, λέει, πάσα σάρξ, κάθε ανθρώπινο σώμα, ως χόρτος, είναι σαν το χορτάρι. Καταλάβετε το λέει. Και συνεχίζει. Και πάσα δόξα ανθρώπου, και κάθε δόξα ανθρώπινη, ως άνθος χόρτου. Το σώμα λέει είναι χόρτος, η δόξα που είναι και ο άνθρωπος είναι σαν το άνθος που είναι στο χόρτο επάνω και συνεχίζει. Ξεράθηκε το χορτάρι, πάει και η δόξα περίπατο. Όποια δόξα και έγινε αυτή. Και προσθέτει, ας το προσέξουμε, να δείτε τη δύναμη και ο λόγος του. Έτσι τελειώνει το κεφάλαιο. Το δε ρήμα Κυρίου μένει στον αιώνα. Ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Αφού είναι ο Κύριος ο ίδιος, πώς να μην μείνει στον αιώνα. Τούτο δε έστει το ρήμα το βαγγελιστήρισε μας. Αυτό σας κηρύξαμε λέει. Το ρήμα του Κυρίου που μένει στον αιώνα. Αμήν. Μας την χάρισε το χρόνο. Εδώ κάτι πάνω σε αυτά μπορείτε να πείτε να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Τι σας έκανε τύπος από εδώ μέσα ώστε να γεμίσουν μπαταρίες και φεύγουν από εδώ. Και επαναλαμβάνω και μια φορά. Ο Απόστολός μας ο Ψαράς, αυτά μας κήρυξε σήμερα. Να τον έχουμε, να τον βλέπουμε. Μα είπες προηγουμένως. Τι είπα. Δεν είπα, είπε. Για την αγάπη, την είπε, έχουμε. Είπε. Ναι, είπε. Όχι, παλεύουμε να την έχουμε. Α, παλεύουμε. Παλεύουμε να την έχουμε. Να παλεύουμε, όχι όμως. Παλεύουμε. Ναι. Παλεύουμε. Αυτό είναι θετικότατο. Ναι, παλεύουμε γιατί προσευχόμαστε. Παλεύουμε γιατί πλησιαζόμαστε. Παλεύουμε γιατί μαζευόμαστε όλα. Αυτά είναι μία πάλι που κάνουμε, θα μας αξιώσει ο Κύριος, να φτάσουμε να τη ζήσουμε. Και να την πράξουμε. Μα αυτό κάνουμε, λέμε. Αυτό λέμε τώρα κάνουμε. Το κάνουμε. Ναι, 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 κάνουμε. Κάνουμε. Προχωράμε, αλλά δε, ίσως να μην κάνουμε όσο πρέπει. Δεν θα πεις εσύ. Όσο πρέπει. Άλλο θα πω κάτι. Για να κλείσω, κλείνω εγώ, αφού κάτι δεν λέγεται και έκλεισε και η ώρα, έχω να πω το εξής. Αυτός εδώ είναι ή ο Ιάκωβος που λέει, ο Ιάκωβος, ότι οι Άγιοι, άρα και οι ίδιοι Άγιοι Απόστολοι, το συμπέρασμά μας είναι αυτό, δεν πλάστηκαν από άλλο σώμα. Από το ίδιο ακριβώς που έχουμε και εμείς. Δεν τους δόθηκαν άλλου είδους επιθυμίες, αυτές που έχουμε και εμείς. Αλλά τις έβαλαν στη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, στην υπακοή που είναι εδώ μέσα, να το δέσουμε αυτό το πράγμα, μιλάει, όλο το κεφάλαιο μιλάει για ένα θέμα. Υπακοή. Κάνεις υπακοή, μπαίνεις στον παράδεισο. Δεν κάνεις υπακοή, μπαίνεις στον παράδεισο. Πλην όμως, επαναλαμβάνω, διέθεσαν το σώμα εκείνο το ανθρώπινο στην υπηρεσία του Χριστού. Το λέει πολύ καθαρά. Γιατί εντύπωση έχετε, λέει εδώ του αδερφού Διακόβη, το λέει, την ημέρα του προφητηλία διαβάζεται. Και λέει, επειδή άνοιξε τους ουρανούς ο προφητής Ηλίας, σημαίνει ότι αυτός ήταν από άλλο υλικό φτιαγμένος. Όχι, άλλη ζωή έζησε. Εν πνεύματι Αγίου. Δεν τους διάλεξε επειδή τους ξεχώρισε γιατί είχαν κάτι ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο ήταν ότι αγαπούσαν τον Κύριο. Που μπορούμε να το έχουμε και εμείς, αν θέλουμε. Για να τους μοιάσουμε. Και γάρ το λέει έτσι, και γάρ ομοιοπαθείς ημίν εσύ. Αυτοί οι Άγιοι είχαν τα ίδια πάθη με εμάς. Να είναι ευλογημένο, καλή φώτιση να έχουμε. Αλλά τα κρατήσανε όμως. Βέβαια. Τα τηρήσανε. Ναι, και εμείς. Και εμείς. Και εμείς. Ναι, αλλά εμείς τώρα λέμε το εξής όμως. Τέλος, τι λέτε. Κύριες, τι είπε. Ότι θα μας αγκαλιάσει ο Κύριος. Αμέ. Αλλά εμείς τι λέμε, θα τα κάνουμε έτσι και αλλιώς θα μας αγκαλιάσει. Εκεί είναι το λάθος. Θα μας αγκαλιάσει για το προϋποθέσεις. Εκεί είναι το λάθος. Πιστεύω ότι θα κάνουμε την ανθρώπινη ζωή. Συμφωνείτε σε αυτό.
Ναι, όχι, το πάμε ότι θα κάνουμε την ανθρώπινη ζωή και θα μας αγκαλιάσει ο κύριος. Και περισσότερο εσείς οι θεολόγοι που λέτε συνέχεια και καλά κάνετε, αλλά εσείς πρέπει να προσέχετε περισσότερο από όλους μας. Έκανα μία σκέψη, Λόση. Ναι, για πες. Μία σκέψη πάνω σε αυτό που πες εσύ. Αυτό πάει κατά αναλογία. Δηλαδή, το εξήγησε, το καταλάβεις. Εγώ είμαι θεολόγος, έτσι είναι. Θα μου ζητηθεί σίγουρα πάρα από σένα. Ναι. Αλλά και σε σένα θα ζητήσει το ίδιο ακριβώς σύμφωνα με τα δικά σου πόστα. Καλώς. Το ίδιο, δηλαδή όσο θα πας σε μένα, το ίδιο από σένα, αλλά σήμερα τα δεδομένα που είσαι εσύ. Δεν μπορεί να το πεις, ξέρει, δεν, μα, μου και τα λοιπά. Για αυτό πρέπει όλοι να προσέχουν. Α, μπράβο, εντάξει. Είμαστε. Και τα να τα αφήσουμε στην άκρη. Σωστό, πολύ σωστό είναι αυτό. Παρακαλώ, τι θα πει. Και να διαβάζει. Να πράττουμε, να διαβάζει, αλλά να πράττει όμω. Αυτό έχει αξία. Κάτι θα κάνει. Άμα δεν διαβάζει, σε ποια σκοτάδια θα είσαι μέσα. Τότε είναι, εγώ τα ξέρω. Αυτό είναι. 100%. Έχω ανθρώπου που λένε, τι να πάω να κάνω. Τα ξέρω. Και δεν έχουν αγγίξει ούτε βιβλίο. Και ένα λόγο παραπάνω, αυτοί που ανοίγουμε βιβλίο. Ένα συγγενή μου, ξέρετε τι μου λέγε. Ένα συγγενή μου, δεν λέω ποιο συγγενή μου. Αφού είπα μετά τα περισσότερο, και αν πραγματικά δεν εφαρμόζουν το λόγο του κύριου. Γιατί είναι ψευτοπροφήτε. Είναι σαρλατάι, ψευτοπροφήτε. Που πιστεύουν ότι ναι, μεν αλλά, ότι λέω εγώ είναι το σωστό. Είδε τι είπε. Άστου αυτού να λένε, γεμίστηκα με κατά. Δεν είπε, είπε προλίγου. Ο Απόστολο Πέτρο. Αυτό είπε, δεν το είπε ο αδερφός ο Άδαν. Όχι. Αλλά στη, στη μορφή αυτή του Αγίου Αποστόλου, σωστό και ωφέλιμο είναι να σκεφτεί κανείς ότι σαν άνθρωπος υπέκυψε, πρόδωσε τον Κύριο, ας πούμε. Πριν του έρθει επιφέτης το Αγίου. Πρόχριστο. Όχι, πρώτα και πνεύματος. Αλλά έκλαψε. Ναι. Σαν άνθρωπος έκλαψε. Αυτή είναι η μετάγια. Και μετά ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, έκανε αυτά που έκανε. Αν υπήρχε αυτά που του είχε πει. Άρα το ανθρώπινο συντελεί, ας πούμε, όταν μετανοεί κανείς. Η Γραφή λέει ότι η σωτηρία μου δεν έρχεται από τα έργα μόνο, αλλά από την φιλανθρωπία και το αίμα του Κυρίου που έχει στο Σταυρό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή ο Κύριος έφτιαξε την κόλαση, φίλε μου, ναι. Την έφτιαξε για τους θεληματικά μετανόητους. Θεληματικά, έτσι. Θεληματικά. Σωστό. Απαντάω στον αδερφό εκεί που είπε ότι μερικοί αδερφοί και εγώ πρώτος λέμε εντάξει, τα ξέρουμε όλα. Yeah. Ο Κύριος θέλει με τη θέλησή μας ο ένας ξεχωριστά να αποφύγει το κακό. Διότι δεν φτάνει μόνο να μην μιχεύσεις, δεν φτάνει μόνο να μην κλέψεις. Ο Κύριος προχώρησε και είπε ούτε να το σκεφτείς. Ούτε να διανοηθείς να το σκεφτείς. Ναι, έκλειναν από κακού και πίσω να καθόταν. Αλλά εμείς τώρα τι κάνουμε, ας πούμε, που το πονίδι. Ανοίγουμε με το Θεό, ανοίγουμε το Θεό εμπορικές σχέσεις, ας πούμε. Σου δίνουμε για να μας δώσεις. Ναι, ετοιμάσου. Δηλαδή, τι δίνουμε, κανένα δεκάρικο και μνημονεύουμε αυτό που λέω ότι ο ελαιόλαδος μου φτωχό θα ανοίξει το Θεό. Μια άμα κερδιζόταν ο παράθυρος με τα 50 και τα 100, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όλοι μέσα είμαστε. Για να σκοτωπώνει, έτσι. Όλοι που το πόλι είμαι. Φεύγουμε, μου λέει ένας και φεύγουμε. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Μου λέει ένας πολύ δικός μου. Έλα του λέω. Γελάς από τώρα. Και μου λέει τι να έρθω, μου λέει, να μάθω και μετά να μου ζητήσω ο Θεός να κάνω ότι δεν έκανα. Ποιο πιστό πόλι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θεός, Λέες ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούς σου, δώσε ημίς σήμερα, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσεις ημάς από τον πνεύμα. Διευκόμου των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησούς Χριστέ ο Θεός, ελέησον εις όσους ημάς αυτοί αμήν. Βοήθειά μας, κάτι πότσι να έχουμε.